Από τις 11 Σεπτεμβρίου άρχισαν οι αλλαγές στα δρομολόγια που αφορούν το λιμάνι της Καβάλας, προκειμένου στο τέλος Οκτώβρη να επικρατήσουν τα χειμερινά δρομολόγια τόσο στην ακτοπλοϊκή σύνδεση με τα νησιά του Βορείου Αιγαίου, όσο και στην επικοινωνία με το νησί της Τάσου στη γραμμή του Πρίνου. Στο τέλος Οκτώβρη θα γίνει καθιερωμένη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών που θα καθορίσει τα δρομολόγια της επόμενης περίοδου. Είναι κάτι που το έχουμε θέσει πολλές φορές και θα το ξαναθέσουμε και στον Υπουργό Ναυτιλίας, αλλά και στο Συμβούλιο Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών, ούτως ώστε να επιληφθεί. Δεν μπορεί το νησί, το οποίο δέχεται 1.000.000 επιβάτες, οι οποίοι περνούν από τη Στεριά προς το Λιμένα και προς τον Πρίνο, να κλείνουν τα δρομολόγια νωρίς όσον αφορά τη Γεραμωτή και να μειώνονται δραματικά όσον αφορά τον Πρίνο. Ο Πρίνος είναι ένα πολύ σημαντικό λιμάνι, μια πολύ σημαντική γραμμή αυτή Πρίνου Καβάλας, γιατί εξυπηρετεί εμπορεύματα, πολίτες οι οποίοι πηγαίνουν στην πόλη της Καβάλας, αλλά κυρίως τις διακομιδές του Κέντρου Υγείας Θάσου. Ναι, κοιτάξτε να δείτε, αλλάζουν τα δρομολόγια και ταυτόχρονα από τις 11 Σεπτεμβρίου σταματάει να κάνει δρομολόγια το πλοίο νικητής. Οπότε τα δρομολόγια τώρα από 8 που ήταν καθημερινά γίνονται 5. Λοιπόν, αυτά θα συνεχιστούν τα δρομολόγια, τα 5 δρομολόγια θα γίνονται μέχρι την τελευταία μέρα του Σεπτέμβρη, δηλαδή στις 30 Σεπτεμβρίου, 1 Οκτωβρίου θα έχουμε καινούργια αλλαγή. Και βέβαια το δύσκολο θα είναι από την 1η Οκτωβρίου, γιατί με τα προβλήματα που είχαμε το καλοκαίρι είχαμε αρκετά δρομολόγια. Είχαμε 8 δρομολόγια από τις 3 ναυτιλιακές εταιρείες, με κάποια προβληματάκια που υπήρχαν έτσι με το πλοίο νικητής. Λοιπόν, θα δούμε τώρα, το μεγάλο ζητούμενο είναι τι θα κάνουμε από την 1η Οκτωβρίου που μπαίνουμε στην χειμερινή περίοδο και θα αλλάξουν βέβαια τα δρομολόγια. Η Θεσσαλική Ένωση, όπως συνέχεια τονίζω τελευταία, παρακολουθεί έτσι τα δρομολόγια που θα γίνονται στην προθμιακή γραμμή του Πρίνου. Για όλη τη χειμερινή περίοδο, τα δρομολόγια από την Καβάλα προς τα νησιά του Βορείου Αιγαίου θα είναι ακριβώς ίδια με αυτά που εκτελούνταν πέρσι τη χειμερινή περίοδο. Κάναμε μια πρόταση να παραταθούν τα δρομολόγια όπως είναι τώρα και δεν βρίσκω και τον λόγο κάποιος να αντιταχθεί σε αυτή την πρόταση και να μην συνταχθεί μαζί μας για το καλό όλων. Τα δρομολόγια τουλάχιστον μέχρι τέλος Σεπτεμβρίου να συνεχίσουν όπως είναι, όπως θα έχει μάθει ο κόσμος, τα τουριστικά πρακτορία με πτήσεις τσάρτερ. Και την ώρα που τα δρομολόγια μειώνονται, το τουριστικό προφίλ του νησιού φαίνεται πως καλά κρατεί. Τόσο η αναβάθμιση του λιμανιού στα λιμενάρια, όσο και η αναστήλωση του αρχαίου θεάτρου στη Θάσο αποσκοπούν στην ανάδειξη και προβολή τόσο του νησιού, όσο και των μνημείων που βρίσκονται επί της αρχαίας Εγνατίας Οδού. Συναντηθήκαμε με την Υπουργό Πολιτισμού, την κυρία Λιδία Κονιόρδο, στην Θάσο, προκειμένου να την ενημερώσουμε ακόμη μια φορά το οραματικό σχέδιο του αείμνηστου Περιφερειάρχη του Γιώργου του Παυλίδη, ο οποίος μέσα από την ολοκληρωμένη χωρική επένδυση έχει βάλει ένα ποσό της τάξης των 45 εκατομμυρίων ευρώ, που έχει ως στόχο την ανάδειξη και την προβολή όλων των μνημείων που βρίσκονται έθεν και κακήθεν επί της αρχαίας Εγνατίας Οδού. Αυτό το έργο το συνεχίζει και ο σημερινός Περιφερειάρχης, ο Χρήστος Μέτιος, όπου με μια συγκεκριμένη μελέτη έχουμε χρηματοδοτήσει με ένα ποσό της τάξης των 3,5 εκατομμυρίων ευρώ την αναστήλωση του αρχαίου θεάτρου της Θάσου. Γι' αυτό τον λόγο την Παρασκευή ενημέρωσα την Υπουργό Πολιτισμού, την κυρία Κονιόρδου, και καθώς επίσης και την προϊσταμένη της Εφορίας Αρχαιοτήτων, για να της πούμε ξεκάθαρα ότι είμαστε έτοιμοι, εφόσον υπάρξει η έγκριση από το ΚΑΣ της μελέτης, να χρηματοδοτήσουμε το συγκεκριμένο έργο. Τα λιμενάρια είναι μακριά από την Στεριά. Το λιμάνι το οποίο βλέπετε είναι καταφύγιο τουριστικών σκαφών. Δεν πρέπει να επιβαρυνθεί με άλλου είδους γραμμές. Πρέπει να αξιοποιηθεί τουριστικά. Είναι εξαιρετική περίπτωση η θέση των λιμεναρίων, γιατί και ο προσανατολισμός προς το Αιγαίο, αλλά και η γυθνίαση προς τα μικρασιατικά παράλια και την Κωνσταντινούπολη, ίσως δημιουργήσουν προστιθέμενη αξία, και εκεί στοχεύουμε, στο τουριστικό προϊόν του νησιού μας.